Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε πολύ πολύ όμορφα, να περνάτε πάρα πολύ ωραία αυτές τις πολύ πολύ όμορφες, πολύ αγαπησιάρικες έτσι μέρες, πολύ γιορτινές, πολύ οικογενειακές. Είμαστε και πάλι εδώ στην καινούργια μας, να το πω έτσι, ώρα, την πιο νυχτερινή παρέα με μια πολύ πολύ αγαπημένη ηθοποιό. Ένα αγαπημένο πρόσωπο, εγώ την έχω γνωρίσει μέσω κάποιου κοινού μας γνωστού, αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην εκπομπή. Μαράγδα Καρύδη, καλώς ήρθες. Χαίρετε. Τι κάνεις? Καλά, χρόνια πολλά. Νιώθω χρόνια πολλά, ό,τι ποθείς. Βέβαια, εσείς ηθοποιοί, πάντα τις γιορτές έχετε, ρε παιδάκι μου, το όταν παίζετε σε θέατρο. Ναι, δουλεύουμε περισσότερο. Ναι, περισσότερο από τους υπόλοιπους. Εσείς και οι τραγουδιστές. Κοίταξε, με αυτή τη, από μια άποψη είναι και καλό αυτό, γιατί έχουν και μια μελαγχολία οι γιορτές. Δηλαδή, αν δεν έχεις κάτι συναρπαστικό πραγματικά να κάνεις και έχεις μόνο να κάτσεις στο σπίτι, μπορεί να πάθεις χοντρή κατάθλιψη. Οπότε και η δουλειά βοηθάει στο να ξεφύγεις. Δηλαδή, έτσι όπως είναι και εμάς στο θέατρο που είμαστε. Μίγα. Το κατοικίδιό μας. Μάλιστα. Ναι. Παρέα με φίλους, ούτως ή άλλως με αυτούς τους ανθρώπους τα έκανα γιορτές και ρεβεγιόν. Εντάξει, περνάει πιο εύκολα. Αλλά σίγουρα η διπλή παράσταση, πότε σε κανέναν δεν αρέσει ποτέ. Αυτό δεν μπορείτε, ρε παιδί μου, να το διαπραγματευτείτε με τον σκύψιο, με επιχείρηματα. Όχι, δεν γίνεται, μωρή, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν βγαίνει. Δηλαδή, γιορτές είναι και πιο εμπορικές μέρες. Οπότε πρέπει αναγκαστικά να κάνετε διπλά. Να κάνετε φουλ διπλές παραστάσεις. Θα μου πεις για τα θεατρικά σου φέτος, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, νιώθω ότι σε ξέρω από όλα αυτά που έχω ακούσει από τον Μιχάλη τον Μαρίνο. Ναι, αυτός είναι ο φίλος μας, ο κοινός μας, ο γνωστός. Μένουν να είναι και γείτονες κιόλας με την Σμαράγδα. Οπότε καταλαβαίνετε. Πολλές φορές που μιλάμε με τον Μιχάλη στο τηλέφωνο, η Σμαράγδα είναι κάπου δίπλα. Κάπου στο background. Λοιπόν, να μιλήσουμε για την ταινία που είναι και το πιο φρέσκο από όλα, η οποία έχει βγει μόλις στις αίθουσες και έχω ενημερωθεί ότι πηγαίνει και πάρα πολύ καλά πρακτικά. Ναι, έχει βγει αρκετά. Ναι, σκίζει. Πάει πάρα πολύ καλά. Η ταινία, τι θες να σου πω ότι το θέμα, το γιατί νομίζω είναι λίγο γνωστό το ναι, θέμα. Ναι, το story το ξέρουμε πια για τα καλά. Εγώ εντυπωσιάστηκα πρώτον που σε είδα να συμμετέχεις σε ένα κομμάτι, σε ένα να το πω έτσι πολύ μοδάτο, πολύ trendy κομμάτι και συγκρότημα όπως είναι η Σταβέντο και πολύ ταλαντούχη κιόλας που έκανες αυτή τη συμμετοχή. Σου είχα πει και στο μέσα την καλή χαρά. Γιατί με είχες για παλιά του Ατίκ. Σε είχα για παλιά του Ατίκ, αλλά σε είχα για το, τι να σου πω τώρα, όχι για Σταβέντο, να σου το πω έτσι. Όχι, είναι πολύ ωραία. Όχι για, σε είχα για Ελεονόρα Ζουγανέλη, ίσως. Γιατί η Λεωνόρα είναι μοδάτη και αυτή τη στιγμή. Μα το είπα τελείως για πλάκα. Το είπα τελείως για πλάκα αυτό. Και τη γουστάρω και πάρα πολύ με Λεωνόρα. Τέλεια είναι. Είναι φωνάρα, είναι κούκλα, είναι πολύ καλή. Και την είδα και στο μαγαζί και είναι, έχει πολύ καλή με τον κόσμο. Σε είχα για πιο ροκ ή για πιο έντεχνο, να το πω έτσι διαφορετικά. Να σου πω κάτι, δεν έχω ταμπέλες εγώ στα πράγματα. Μ' αρέσουν από όλα τα είδη μουσικής. Δεν έχω κάποιο κόλλημα. Mm-hmm. Εντάξει, σίγουρα δεν είμαι τώρα 15χρονο που να είμαι στο πολύ hip hop και στο πολύ. Αλλά αν είναι κάτι καλό, μου αρέσει. Καλά, η Σταβέντο το είπα και πριν, είναι και από τους πιο ταλαντούχους. Η Σταβέντο είναι τέλεια και μου αρέσει και πολύ που δεν ζουν στην Αθήνα και έχουν μείνει στον τόπο τους. Στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το βρίσκω πάρα πολύ. Ο Μιχάλης τα φτιάχνει όλα ξέρεις, από εκείνη η βάση του και κατεβαίνει η Αθήνα και ξανανεβαίνει. Εκεί ουσιαστικά τώρα εγώ δεν τραγουδάω. Εκεί λίγο λέω ένα κομμάτι. Ραπάρω. Αυτό είμαι και ράπε. Αυτό ήθελα να πω. Παιδιά, τη είπα στο μέσα στην καλή χαρά τραγουδάς κιόλας. Και μου λέω γιατί τραγουδάω. Κάνω ραπάρω. Μιλητό είναι αυτό που κάνω. Δεν είναι τραγούδι. Πώς θα αποφάσεις να το κάνεις? Δηλαδή, σου έγινε πρόταση κατευθείαν από το Μιχάλη? Ναι, είσαι... δεν τα αποφάσισα. Τα παιδιά είπαν ότι θα κάνουν το τραγούδι των τίτλων. Δηλαδή, το κανονίσανε με την παραγωγή, με το σκηνοθέτη και είπαν ότι θέλουν να πω ένα κομμάτι μέσα στο τραγούδι. Είπα, οκ, αυτό. Εγώ γουστάρες κατευθείαν. Δεν το σκέφτηκες ότι πώς θα το κάνω και πώς θα έχει το αρχιπτικό. Εντάξει, ούτως ή άλλως, αν δεν ήταν καλό, δεν θα. Δεν έκανε. Είναι και πολύ λίγο ούτως ή άλλως. Ναι. Απλώς έπρεπε λίγο να σηματοδοτηθεί και η δική μου συμμετοχή λόγω του ότι είναι το τραγούδι της ταινίας. Συμφωνώ, συμφωνώ. Πάμε να δούμε το κομμάτι λοιπόν αυτό στο οποίο συμμετέχει η Σμαράγδα Καρύδη. Μια γυναίκα όλα τα μπορεί. Ξέρεις, σημαίνει Σταβέντο. Καταφύγιο. Αλήθεια. Ναι, έτσι νομίζω. Καταφύγιο νομίζω. Δεν το ήξερα. Πάμε να δούμε Σταβέντο. Μια γυναίκα όλα τα μπορεί. Σταβέντο, συγγνώμη. Featuring Σμαράγδα Καρύδη. Ωραία. Είμαστε και πάλι εδώ, OK at night, στις καινούργιες μας ώρες, στις πιο νυχτερινές, με πολύ πολύ αγαπημένα πρόσωπα. Έτσι, παιδιά, στα βραδινά, OK, θα βλέπετε πρόσωπα τα οποία τα αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στο ΜΑΤ και θέλουμε να τα γνωρίσουμε περισσότερο. Σμαράγδα Καρύδη. Τι. Αυτά που δεν ξυπνάνε πρωί. Αυτά που δεν ξυπνάνε πρωί. Είσαι τέτοιο άτομο. Σε κόβω σένα να είσαι από το πρωί πολύ στην πρίζα. Όχι. Αν χρειαστεί να μπω στην πρίζα, μπαίνω, αλλά γενικά δεν θέλω να μπω. Επειδή ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια κάνω σύριαλ, ξυπνάω πολύ πρωί, αναγκαστικά. Ναι. Ποτέ δεν το συνήθισα. Ούτε στο σχολείο, ποτέ δεν το συνήθισα. Είναι πολύ άσχημο. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Τα σύριαλ, τι όρδινο είναι αυτά που έχετε? Όρδινο είναι όταν σου λένε ότι η ώρα πρέπει να είσαι εκεί πέρα, που ξεκινά την εγγραφή και τα λοιπά. 8-7 το πρωί. Κοίτα, συνήθως καταρχήν είναι 10 ώρα τα γυρίσματα. Οπότε για να προλάβουν. Οπότε εγώ στις 6 πρέπει να φύγω να πάω στο θέατρο. Για να καταλάβει ο κόσμος, ένας ηθοποιός που δουλεύει σε σύριαλ και σε θέατρο, δουλεύει 16 ώρες την ημέρα.
Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Άρα να καταλάβω ότι αν σε δω ποτέ σε μια πρωινή εκπομπή, όπως ήθελες άλλωστε και στην καλή χαρά. Έτσι, πώς. Έκανα την υπέρβαση μου. Το ξέρω, απλά θα είσαι και λίγο μέσα σου. Όχι, εντάξει, μωρέ, όταν αποφασίζω να ξυπνήσω, δηλαδή πρέπει να πάω κάπου, πάω με χαρά. Δηλαδή μετά όταν βγω πια από το σπίτι και έχω. Αλλά την ώρα που χτυπάει το ξυπνητήρι, βρίζω πολύ. Υποφέρει. Ναι, και όλο το πατάω την αναβολή. Τι κάνουμε θεατρικά φέτος? Κάνουμε αυτό που κάναμε και πέρσι, πάει δεύτερη χρονιά γιατί πήγε πολύ καλά, το από μακριά του Θοδωρή. Mm-hmm. Και με πολύ ωραίο cast. Με πολύ ωραίο cast, είμαι εγώ ο Θοδωρής, ο Γιώργος Βακαπουτζίδης, η Βίκη Βολιώτη, ο Χρήστος ο Πλαΐνης, ο Χρήστος Αμπουτζής, η Μένια Αναγνωστοπούλου και ο Τηλέμαχος Κρεβάικας. Μάλιστα. Και αυτό δεν ακριβώς πραγματεύεται, γιατί ο Θοδωρής γράφει πάντα πολύ, είναι πολύ... Γράφει περίεργα πράγματα. Ναι, είναι ιδιόρυθμος, είναι πολύ ξεχωριστός ο τρόπος που γράφει. Αυτό ξεκινάει όταν εγώ με τον άντρα μου, που είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης, και δύο αστροναύτες, προσγειωνόμαστε στο Μικρό Παλάς από το μέλλον, από το 2045, λίγο πριν ξεκινήσει η πραγματική παράσταση του θεάτρου, ας πούμε, με σκοπό να βρω τον πατέρα μου που είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης και είναι ο Θοδωρής, δηλαδή έρχομαι πίσω στο 2009 στο σήμερα, για να βρω τον πατέρα μου για να ζητήσω ένα μόσχευμα ώστε να θεραπευτώ από μια ασθένεια του μέλλοντος που έχω προσβληθεί. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες έτσι πως το είπα. Το κατάλαβα έτσι όπως μου το λες. Απλά τώρα συνειδητοποιώ ότι πάλι έχουμε μπρος-πίσω στη... Ναι, στο story. Ναι, δεν έχει όμως μπρος-πίσω όπως ήταν το συνέβη, που είχε συνέχεια ανατροπές και πήγαινες. Απλώς εμείς ερχόμαστε από το μέλλον. Δεν είναι ότι... Ναι, okay. Στο παρόν διαδραματίζεται όλο. Okay. Και στο τώρα, δηλαδή, όταν ο Θοδωρής λέει τι ώρα είναι, είναι η πραγματική ώρα που είναι εκείνη την ώρα. Γιατί είναι λίγο πριν ξεκινήσει η παράσταση που θα πεζόταν στο Μικρό Παλάς, κατάλαβες. Και ερχόμαστε σε αυτό το χώρο, όπου μπλέκονται τα πρόσωπα του παρελθόντος και του παρόντος, σε μια κωμωδία βέβαια. Ο Καπουτζίτης είναι σαύρα, δηλαδή είναι μισό σαύρα, δεν είναι σαύρα ο άνθρωπος. Έχει μια ουρά σαυρίσια και χέρια γιατί έχει μεταλλαχθεί από τα πολλά αναβολικά, επειδή είναι σπρίντερ. Είναι σπρίντερ, κάνει 6 δευτερόλεπτα τα 100 μέτρα, γιατί εκεί έχει φτάσει το παγκόσμιο ρεκόρ από τα πολλά αναβολικά. Και αυτά. Σε γενικές γραμμές. Εντάξει, πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο, γι' αυτό λέω και πηγαίνει και δεύτερη χρονιά να το έχει αγαπήσει. Ωραία, και πολύ θα πάμε και όλο το Μάρτιο Θεσσαλονίκη. Οπότε λοιπόν μιλάμε για το καινούργιο το Παλάς, το Μικρό Παλάς όπως λέγεται. Πολύ ωραίος χώρος αυτός, πολύ ωραίος. Το προηγούμενο έργο ήρθα και το είδα και θέλω πάρα πολύ να σας δω. Άρα θα είσαστε μέχρι το Μάρτιο εκεί. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Τέλος Φλεβάριου. Και όλο το Μάρτιο. Θα πάμε Θεσσαλονίκη. Πότε Θεσσαλονίκη. Μέχρι το Πάσχα. Θέλεις να μου πεις τι θα κάνεις μετά, γιατί κάτι είπαμε πριν βγούμε στον αέρα για κάποια άλλα θεατρικά το καλοκαίρι. Ναι, συνεχίσεις. Ο λόγος που πάμε Θεσσαλονίκη πριν το Πάσχα είναι όπως το είχαμε κάνει και πρόπερση, γιατί θα ξεκινήσουμε μετά το Πάσχα μέσους πρόβες εδώ, mm-hmm. για το ημέρωμα της Τρίγκλας, του Σέξπιρ, που θα πάει η περιοδία στην Ελλάδα. Οπότε πόπο το καλοκαίρι σου φουλ θα είναι. Εντάξει, θα πάρουμε ένα διάστημα διακοπές τον Αύγουστο, όπως πάντα γίνεται ένα κενό. Τον Αύγουστο τα θέατρα σταματάνε. Όχι, παίρνεις λίγες διακοπές. 15 Αύγουστο τύπου. 15 ημέρο, ας πούμε. Α, οκ. Okay. Δεν το ήξερα. Αυτό νομίζω ότι τα tour συνεχίζουν όλα full. Ανάλογα, αλλά συνήθως το κανονίζεις ώστε να ξεκουραστείς και λίγο εκεί γύρω από το 15 Αύγουστο. Σταματάς, ρε κορίτσι μου, να δουλεύεις. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχω κάνει διακοπές, μην νομίζεις. Ναι, πώς, με το σταγονόμετρο. Δύο μήνες έκανα φέτος. Αν έχεις κάνει δύο μήνες, όντως. Δηλαδή, πώς να κάνω, όλοι οι άνθρωποι κάνουν. Όχι, αλήθεια, εγώ δεν έχω κάνει δύο μήνες ποτέ. Τότε μην μιλάς. Μια χαρά. Ναι, αλλά δύο μήνες κάθε πότε τις κάνεις. Εντάξει, πέρσι δεν έκανα καλά πράγματα. Χρόνο παρά χρόνο. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο εφιστικό break και επιστρέφουμε αμέσως μετά.